Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στην ένταση της ακρίβειας ζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις προσπαθούν να βρουν την λύση στον καθημερινό σταυρόλεξο της επιβίωσης. Με τα ζητήματα της οικονομίας να είναι τα κυρίαρχα, υπάρχουν και αυτά της κοινωνίας που προσθέτουν σε προβληματισμό. Πάμε να δούμε εμείς τις κύριες πτυχές σημερινής σας ενημέρωσης. Πιστώνεται η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης. Ανάσα φυσικά στους παραγωγούς. Μήνυμα από τον Θανάση Βασιλόπουλο, τον Δήμαρχο Καλαμάτας, μέχρι τέλους για να γίνει το έργο. Θα δούμε τις εξελίξεις. Στις ακρίβειες στον καιρό, πόσο επηρεάστηκαν οι τιμές λόγω του πολέμου. Μουδιασμένοι από την άλλη καταναλωτές σε αναμονή για το αυξημένο επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Συνεχίζει η μείωση του ζωικού κεφαλαίου, οι καταναλωτές αναγοράζουν το κρέας πλέον σε μερίδες. Εγκαινιάστηκε σήμερα το ανακαινισμένο δημοτικό σχολείο στο Πεταλίδι, μια νέα κοιτίδα παιδείας. Ιστορική πρόκριση για τη Μαύρη Θύελλα, θα δούμε και θα μπούμε πολλά και με τις 3-16 του κυπέλου, πέρασε και το εμπόδιο του Πανετολικού. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς με κάτι που έχει αναφορά στους αγρότες και φυσικά στην χρηματοδότηση που έρχεται μέσω της προκαταβολής ενιαίας ενίσχυσης. Μαζί μας η Δέσποινα Ηλιοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά νέα. Καλά νέα και μάλιστα πολύ νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Πιστώνονται από το απόγευμα στους λογαριασμούς των παραγωγών, των δικαιούχων, η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Είναι ένα σημαντικό ποσό, έρχεται σε μια στιγμή που οι παραγωγοί μας το έχουν ανάγκη, γιατί ξεκινάει και η συγκομιδή της ελιάς. Να πούμε βέβαια ότι σε αυτά τα ποσά θα δουν οι παραγωγοί το 70%, όμως επίσης θα δουν πιστωμένα στους λογαριασμούς τους και τα ποσά που δικαιούνται και αυτοί που είναι νέοι δικαιούχοι. Όμως αυτοί που έχουν την προκαταβολή κάτω από η βασική τους ενίσχυση είναι κάτω από 200 ευρώ, αυτοί θα το δουν το Δεκέμβριο στους λογαριασμούς τους, το ποσό που δικαιούνται. Γιατί αυτή η παραγωγή θα το πάρουν μαζί με την εκαθάριση. Η εκαθάριση λοιπόν θα γίνει περίπου τέλος Δεκεμβρίου, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Βέβαια, να πούμε, Θέμη, το σημαντικό είναι ότι δίνεται νωρίτερα, παρότι η ενεργοποίηση είχε προβλήματα, το είχαμε πει πολλές φορές, αναμενόταν ότι θα καθυστερήσει, επισπεύθηκαν οι διαδικασίες και πιστώθηκαν. Εκλογική χρονιά, γάρ. Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάμε εμείς να δούμε τα όσα σημείωσε και ο Γιάννης Πάζγιος από την Ένωση Μεσσηνίας. Και σε λίγη ώρα, για ένα άλλο θέμα, θα έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Λιάδη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελαιοτριβέων, γιατί η κατάσταση έχει μηνύματα ανησυχίας φέτος τη χρονιά. Στην καταβολή 633 εκατομμυρίων ευρώ σε 550.000 δικαιούχους παραγωγούς, είναι ένα ποσοστό που αγγίζει το 70% της βασικής ενίσχυσης, δηλαδή το 40% της συνολικά δικαιούμενης επιδότησης. Αναμένεται από αύριο, αρχικά στην Τράπεζα Πειραιώς και στη συνέχεια στις υπόλοιπες τράπεζες, να δουν η παραγωγή να πιστώνεται στους λογαριασμούς τους. Μεταξύ αυτών είναι και 26.000 αιτήσεις μεταβίβασης, οι οποίες είχαν ελεγχθεί και θα πληρωθούν, και βέβαια κάποια κατανομή βοσκοτόπων. Μπορεί το έργο φέτος να ξεκίνησε πιο αργά από ποτέ και θα λέγαμε με αρκετά προβλήματα σε όλη την διάρκεια διεξαγωγής του, μιας και ολοκληρώθηκε πιο αργά από ποτέ, ωστόσο η πληρωμή όντως γίνεται πιο νωρίς από ποτέ, μιας και όλα τα προηγούμενα χρόνια συνήθως η πληρωμή τοποθετούνταν τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου. Εμείς εδώ θα είμαστε στη διάθεσή τους, προκειμένου να τους ενημερώσουμε για την δικαιούμενη επιδότηση, για όποια τυχόν προβλήματα έχουν προκύψει, ούτως ώστε να προβούμε σε αναγκαστικές διοικητικές πράξεις που προβλέπονται να ανοίξουν το επόμενο διάστημα για πιθανά λάθη και ενστάσεις. Και βέβαια η εκαθάριση θα ολοκληρωθεί λογικά τον Δεκέμβριο, όπου εκεί θα καταβληθούν και τα υπόλοιπα χρήματα. Να τονίσουμε ότι οι δικαιούχοι οι οποίοι έχουν ποσά χαμηλότερα των 250 ευρώ στη βασική ενίσχυση θα πληρωθούν μία και καλή τον Δεκέμβριο. Άρα δεν πρόκειται να δουν κάποια χρήματα αύριο, όπως και επίσης αυτοί οι οποίοι ζητούσαν χρήματα από το εθνικό απόθεμα, δηλαδή για πρώτη φορά, εξίσου και αυτοί θα πληρωθούν το Δεκέμβριο. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το ζήτημα της ενιαίας ενίσχυσης. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα συζητήσουμε για τα θέματα που σχετίζονται και με τα ελαιοτριβεία. Είναι δύσκολη χρονιά, υπάρχει ένα αυξημένο ενεργειακό κόστος. Πάμε να δούμε εμείς τώρα το τροπάριο κατά Βασιλόπουλου που συνεχίζει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Μαζί μας η Γεωργία Ναγκοστοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Αυτή τη φορά μπορεί να μην βγει ο κύριος Νίκας και με έμεσο τρόπο να ακολούθησε αυτή την τακτική της πολιτικής αιμονής κατά τον Δημάρχο Καλαμάτας. Βγήκε ουσιαστικά βραχίωνας ο κύριος Μαλτέζος. Και επέλεξε να το κάνει αυτό με μία ανακοίνωση απάντηση στα όσα επεσήμανε χθες ο Θανάσης Βασιλόπουλος.
κλαυσίγελος, εγώ θα σου πω, για να το πούμε πολύ απλά, γιατί πρέπει κάποια πράγματα να τα λέμε με το όνομά τους. Αν θα διαβάσει κανείς την ανακοίνωση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενός αξιόλογου νομικού, τουλάχιστον σε επίπεδο αυτοδιοικητικό, η θέση που παίρνει ξεπερνάει, θα έλεγε κανείς, και κάποια όρια μετά από τις υποδείξεις που κάνει. Και πολύ δε περισσότερο, έτσι για να τα σχολιάσουμε, φτάνει και στην θεσμική εκτροπή, εγώ θα σου πω από την πλευρά μου, να κάνει υποδείξεις στον Δήμαρχο Καλαμάτου το τι θα πει και πώς θα το πει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ποιος, ο κύριος Μαλτέζος, που αυτή τη στιγμή έχει γίνει πιόνι, να το πούμε έτσι πολιτικά, επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγηθεί. Εδώ είναι και ο λόγος και το βήμα, οπότε θέλει ο κύριος Μαλτέζος να μας πει τη θέση του. Με το να κινεί αυτά τα νήματα καθ' υπόδειξη του κυρίου Νίκα, όσοι είδαν τη σημειολογία του Περιφερειακού Συμβουλίου, να κάνει τα νοήματα, να υποδεικνύει ποιος θα έρθει, πώς θα έρθει. Και όταν ο κύριος Νίκας ήταν στη θέση εκείνη που έλεγε ότι εγώ δεν με ενδιαφέρει τι θα αποφασίσετε εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τότε ο κύριος Μαλτέζος έκανε γαργάρα τα αυτοδιοικητικά και τα δημοκρατικά και όλα αυτά που επισημαίνει στην ανακοίνωση. Εντάξει, πίσω από τους τύπους ξέρουν να κρίνουν πολύ καλά και είπες και είναι πάρα πολύ σωστό ότι είναι και ένας πολύ καλός νομικός ο κύριος Μαλτέζος. Έτσι, και ξέρει και πάρα πολύ καλά και αυτό το κομμάτι. Αξιόλογος νομικός, νομίζω με συγκεκριμένη αυτοδιοικητική ταυτότητα και πολιτική ταυτότητα. Το έχει καταδείξει αυτό ο κύριος Μαλτέζος. Αλλά αν ακολουθεί αυτές τις οδηγίες Νίκα κατά Βασιλόπουλου, με τον τρόπο που το επιλέγει σήμερα να το κάνει σε μία ανακοίνωσή του, νομίζω ότι αυτό οδηγεί και σε ένα πολιτικό κατήφορο. Κοίταξε να σου πω, θα διαβάσουμε και μερικά αποσπάσματα από το δελτίο τύπου, γιατί έχει ενδιαφέρον. Εγώ στη θέση του Θανάσου Βασιλόπουλου, πάντως σήμερα, με αφορμή όλα αυτά και ύστερα από αυτό το δελτίο τύπου που εκδόθηκε, θα έπαιρνα τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, πέντε φίλους και θα πήγαινα να διασκεδάσω. Τόσο απλά, δηλαδή θα χαιρόμουν. Νομίζω ότι καταδεικνύει ξεκάθαρα το τι ακριβώς σημαίνει, τι υπάρχει πίσω από όλο αυτό και ποιος έχει ενοχληθεί, για ποιο λόγο έχει ενοχληθεί και πώς αυτές οι αντιδράσεις επιβεβαιώνουν όλο αυτό που λέμε όλον αυτόν τον καιρό. Μιλά λοιπόν ο κύριος Μαλτέζος για μια άστοχη επίθεση που έγινε από τον Δήμαρχο σε βάρος του, στέκεται σε όσα είπε σε σένα ο κύριος Βασιλόπουλος χθες, χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο τον τηλεοπτικό σταθμό Best και την παρέμβαση εδώ του Δημάρχου χθες βράδυ, αλλά δεν αναφέρεται καθόλου σε όσα είδαν και οι υπόλοιποι, όσα ήταν εκεί, όσοι αντέδρασαν, δεν ήταν μόνο αυτά που είπε ο κύριος Βασιλόπουλος, δηλαδή όταν μιλάμε για την αυτοδιοίκηση, καταρχάς δεν θα πρέπει να έχουν θέσει κόμματα, χρώματα και γραμμές. Να. Επίσης, δεν θα έπρεπε η απλή αναλογική να είναι σημαντική και ωραία, οπότε μας βολεύει και το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές, όπως διαβάζω και εδώ στην ανακοίνωση, που όπως είπες πάρα πολύ εύστοχα πριν, λέει μεταξύ άλλων ότι είναι προφανές ότι ο Δήμαρχος υποχρεούται να εφαρμόσει και έχει και μια έντονη δόση ειρωνίας, εγώ έτσι το εκλαμβάνω, ίσως επειδή ο άνθρωπος ξέρει καλά και τα δικηγορίστηκα σε πολλά εισαγωγικά, επομένως okay. Ότι προφανώς υποχρεούται να εφαρμόζει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει, λέει και θυμίζει και ξεκάθαρα έχει δώσει ειρωνίας, γνωμοδοτήσει αρνητικά επί της μελέτης αυτής το Δημοτικό Συμβούλιο. Επομένως, τι ακριβώς ήθελε να εκφράσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δήμαρχος, τις προσωπικές του απόψεις. Να μας πει δηλαδή, κάπου, όπα, κύριε Μαλτέζε. Ναι, ναι, προφανώς ο κύριος Μαλτέζος δεν παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Γιατί εδώ νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε και κάποια όρια. Ο κύριος Μαλτέζος είναι ο ίδιος πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, που σηκωνόταν ο κύριος Νίκας από τη θέση του και έλεγε: δεν με ενδιαφέρει εμένα τι θα αποφασίσετε εσείς εδώ, αλλά εγώ θα πω άλλα στο Υπουργείο. Τα θυμάται αυτά, κύριος Μαλτέζος. Αυτό λέω. Δηλαδή, στο ίδιο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι. Όπως επίσης. Δηλαδή εκείνη την ώρα δεν επέδειξε του κυρίου Νίκα να σεβαστεί τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ήταν σε άλλο χώρο. Σε ό,τι έχει να κάνει με το θεσμό, μιλάμε για μια θέση νευραλγική και πάρα πολύ σημαντική και δεν θα έπρεπε να έχει να κάνει ούτε με το ποιος είναι ο Περιφερειάρχης, ούτε από ποια παράταξη προέρχομαι, ούτε από τίποτα. Είναι ξεκάθαρο ότι για να λειτουργήσει το σώμα χρειάζεται έναν ισχυρό πρόεδρο. Έχουν γίνει διάφορα, όπως και αυτά, όπως και προχθές, με τις ψηφοφορίες και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το κλίμα. Από την πρώτη μέρα ήταν ξεκάθαρο. Αυτό που είναι πάρα πολύ ενοχλητικό είναι οι ειρωνίες όπως αυτή, εμένα με ενοχλεί στην αισθητική μου. Διαδικασία. Και πρόσεξε, να, ναι. Όταν έχουμε δει, γιατί εδώ τι μιλάμε, τώρα ξαφνικά για τον κύριο Μαλτέζο και για τον κύριο Νίκα είναι καλή απλή αναλογική που ο ίδιος ο κύριος Νίκας έχει βγει αμέτρητες φορές και έχει πει ότι αυτό δεν είναι σύστημα και εκείνο και τα άλλα, αλλά όποτε μας βουλεύει είναι καλό το συστηματάκι. Η απλή αναλογική του Δήμου Καλαμάτας, όχι της Περιφέρειας Πελοπόννησου. Μα όποτε μας. Ναι, μεταφράζεται αλλιώς η απλή αναλογική. Το συστηματάκι για τον κύριο Νίκα και τον κύριο Μαλτέζο είναι πολύ καλό το να τους βολεύει.
Γιατί έτσι γίνεται, γιατί αυτό συμβαίνει με πάρα πολλούς πολιτικούς δυστυχώς, με ακόμη χειρότερα από ό,τι πολιτικοί κάνουν με αυτοδιοικητικούς. Γιατί να σου πω και κάτι, βλέποντας τι γίνεται από την Ποπελιά Καλαμάτας μέχρι μια σειρά από ζητήματα, τουλάχιστον οι πολιτικοί και οι πολιτικοί του τόπου, και αν το θέλεις σχεδόν στο σύνολό τους και από τα δύο κόμματα, μιλώ κυρίως για τους βουλευτές, στέκονται αντάξει των περιστάσεων και νομίζω ότι αφήνουν στην άκρη και όλο αυτό που κάνει τώρα ο κύριος Νίκας και η παρέα του. Τέλος πάντων, επίσης λέει και άλλα, μη είπε ότι ήταν άστοχη επίθεση κτλ. Και τον χρόνο που μιλούσε ο Δήμαρχος της Καλαμάτας και δεν έχει καταλάβει ότι συζητούσαν ουσιαστικά για το μεγαλύτερο έργο. Και απορώ πραγματικά ως πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου και τον προκαλώ να βγει να μας εξηγήσει, να μας πει τι κατάλαβε ακριβώς για το αντιπλημμυρικό έργο της Καλαμάτας και ποια είναι η θέση της παράταξής του. Να βγει να μας την αναφέρει. Ποια είναι η θέση της παράταξης που εκφράζει ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Να μας εξηγήσει λοιπόν, ως μη ειδικός, αλλά ως ειδικός, γιατί χρειάστηκε να δώσουν την τεχνική έκθεση των ειδικών, πως ο ίδιος μεταφράζει την έκθεση Κουτσογιάννη. Και να μας πει ο ίδιος, εάν στην Αργολίδα που πονάνε από τις πλημμύρες. Που πονάνε από τις πλημμύρες. Είναι διαφορετικά. Ναι, είναι διαφορετικά εκεί τα πράγματα και δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Να μας τα πει αυτά ο αξιότιμος κύριος Μαλτέζος και μετά να μας κάνει και τις υποδείξεις προς την πλευρά του κύριου Βασιλόπουλου κατά τον τρόπο που ο κύριος Νίκας συνεχίζει αυτό το τροπάριο. Το άλλο το απίθανο εδώ πέρα που στάθηκε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον κύριο Τζαμουράνη. Να. Που λέει ότι ο πρόεδρος έχει τη δυνατότητα πριν ή μετά τους περιφερειακούς να δίνει το λόγο σε εκπροσώπους κοινωνικών φορέων ή σε πολίτες. Γιατί ήθελε να δευτερολογήσει ο δήμαρχος και όταν συζητήθηκε τον άνθρωπο. Στην μεταφορά των μαθητών δίνατε το λόγο στα ταξί. Τον είχατε δώσει εκεί. Μόνο εκεί, για κάτσε, γιατί εγώ δεν θυμάμαι και κάθε φορά έχετε πάρει, να το πω έτσι πολύ απλά, δημοκρατικές αποφάσεις, πώς το είπατε εδώ, ότι η πλειοψηφία αποφάσισε να δώσετε το λόγο. Κάθε φορά τον κάνετε τον τύπο. Συζητήθηκε, λέει, στις 3 Αυγούστου και πήρε 11 λεπτά, 9 λεπτά. Δηλαδή, τώρα κάτι πράγματα που. Θα σου πω κάτι πράγματα, γιατί χθες είχαμε ξεχάσει κάτι με τον Νίκο. Ναι. Θα σου πω, γιατί ξεχάσαμε να πούμε με τον Νίκο και στον όλο σχολιασμό αυτές τις μέρες. Επειδή τα πράγματα έχουν ονόματα και επειδή η απόφαση που σχετίζεται με το αντιπλημμυρικό έχει συγκεκριμένα ονόματα, αν θα χαθεί το έργο, γιατί μάλλον χάνεται το έργο, έχει τα ονόματα των 21 συμβούλων και πρέπει να τα μνημονεύουμε αυτά. Να τα μνημονεύουμε. Αλλάζουν κατά κύριο λόγο. Των 21 συμβούλων σε επίπεδο Δήμου Καλαμάτας και των 24 συμβούλων σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου, γιατί έχουν γνωμοδοτήσει κατά ενός έργου. Όποιο και αν είναι αυτό, έχουν γνωμοδοτήσει κατά ενός έργου. Και πρέπει να το ξέρουν οι πολίτες αυτό το πράγμα, το τι ακριβώς έχουν πει με την απόφασή τους. Το ένα σημείο είναι αυτό. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν και οι σύμβουλοι της Μεσσηνίας. Δηλαδή, ο κύριος Καπέλιος, ο κύριος Αναστασόπουλος, η κυρία Καλογεροπούλου, ο κύριος Χρονάς, ο κύριος Αρδέλης, οι άνθρωποι αυτοί, δεν ξέρω αν ξέχασα, ο κύριος Τσουκαλάς. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί έχουν νομοδοτήσει κατά του έργου. Προφανώς, και η κυρία Καλογεροπούλου, ψήφος, ο κύριος Χρονάς. Καλά, ο κύριος Χρονάς, ναι, μάλιστα, έπαιζε και με τον κύριο Μαλτέζο με το στυλ του χρόνου ότι μην έχουν αγωνία. Εδώ είμαι διαδικτυακά, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Θα ψηφίσω, λοιπόν, θα οι άνθρωποι αυτοί μένουν στην Καλαμάτα και ξέρουν λοιπόν το τι ακριβώς γίνεται. Θα βγουν στους πολίτες της Καλαμάτας με το πρόσωπό τους να πούν για ποιο λόγο τέλος πάντων ή να τους προσκαλέσουμε κάποια στιγμή γιατί εδώ. Θέλουμε, όποτε άμα, θέλουν για θέλουμε, να βγουν κάτσε, και να κάτσε, για ποιο λόγο δεν ψήφισαν την μελέτη. Έχουν καταλάβει. Αν έχεις μία θέση αμοιβόμενη κατά κύριο λόγο, γιατί οι περισσότεροι έχουν μία τέτοια θέση, τι θα κάνεις. Τι είναι σημαντικότερο. Προφανώς θα περιμέναμε αυτή την απάντηση, ακόμα και στον αέρα το επαναλαμβάνω, να μας πούν όλοι αυτοί, οι σύμβουλοι της Μεσσηνίας, αλλά τους ξέρουν οι πολίτες πια ποιοι είναι αυτοί που ψήφισαν κατά. Εδώ μίλησε την υπόψη. Κυρία Καλογεροπούλου που γέλαγε στα φλάς με τον κύριο Γιωργαντά και μας δίπλα ήταν τα βαζάκια με πράσινες ελιές, ως ελιές Καλαμάτας. Εντάξει, άλλο ζήτημα αυτό, ναι. Λοιπόν, εκεί, δηλαδή νομίζω... περιμένεις, άμα πληρώνεται ο άλλος, και έχει τη θεσούλα του και παίρνει τα λεφτάκια του και βγαίνει μια χαρά. Τι θα κάτσει να ασχοληθεί τώρα με το λοιπόν, αν θα πνιγεί το σπίτι σου και το σπίτι μου ή αν θα πνιγεί του. Επειδή ο κύριος Μαλτέζος... Μένει στη βίλα στο πέμπτο όροφο. Δεν ξέρω που μένει ο καθένας. Λοιπόν, επειδή ο κύριος Μαλτέζος λέω, είναι ένας αξιόλογος αυτοδιοικητικός και έχει και μια πολιτική αναφορά συγκεκριμένη, τουλάχιστον άστοχη ήταν η δική του παρέμβαση και καλά θα κάνει, νομίζω ως προς τα μάτια των πολιτών αναφέρουμε το καλά θα κάνει, να μην σύρεται πίσω από εξελίξεις ή από υποδείξεις με αυτόν τον τρόπο για να συνεχίσουν το τροπάριο της αντιπαράθεσης. Άκου να δεις τώρα, όχι με τον Βασιλόπουλο, με μια πόλη. Αυτό έχουν δημιουργήσει. Και σε λίγο καιρό, όταν θα δούμε ότι θα φεύγουν τα χρήματα από την Καλαμάτα και θα πάνε κάπου αλλού,
Όπως έχει ξαναγίνει. Όπως έχει ξαναγίνει, μετά θα κλαίνουν. Ξέρεις ποιο είναι το ζήτημα, ότι μη στεναχωριέσαι, γιατί 70 χρόνια δεν έχει πλημμυρίσει ο Νέδοντας, γιατί δεν έχουμε κλιματική αλλαγή, γιατί έχουμε μιλήσει με το Θεό και με όλους τους μάντης και το σύμπαν και όλα θα πάνε καλά, δεν θα ξαναπνιγούμε, μωρέ, δεν θα γίνει ό,τι έγινε στην Κρήτη. Λοιπόν, γιατί είπε ο Λέκας ότι και να είχαμε έργο θα γινότανε, ξέρω εγώ, το ίδιο. Θα τους καλέσουμε την επόμενη εβδομάδα. Αστεία πράγματα. Την επόμενη εβδομάδα που ξεκινάμε τις εκπομπές θα τους καλέσουμε όλους δημόσια και στις εκπομπές να καταθέσουν τις απόψεις τους. Ως ειδικοί και ως μη ειδικοί. Και ως τεχνικοί, μηχανικοί, δικηγόροι και όλοι οι υπόλοιποι, για να ξέρουν και οι πολίτες τι ακριβώς γίνεται. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό βράδυ. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα ζητήματα και έχουν ενδιαφέρον τα υπόλοιπα ζητήματα, γιατί έχουμε και την υπόθεση της ακρίβειας μέσα στην όλη εξίσωση. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις προσπαθούν να βρουν λύσεις στο καθημερινό σταυρόληξο. Θα δούμε πόσο επηρέασε τις τιμές, θα λέει κανείς, όλη αυτή η πολεμική κρίση. Βασικά είδη διατροφής, πετρέλαιο θέρμανσης, ρεύμα προφανώς και φυσικό αέριο έχουν επηρεαστεί και από τον πόλεμο στην Ουκρανία που μένεται, με τις ανατιμήσεις παντού να συνεχίζονται και τον προβληματισμό των καταναλωτών έντονο. Μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ, πρέπει να κάνουμε μεγάλη υπομονή, να κάνουμε οικονομία σε κάποια πράγματα. Γενικά στο ενεργειακό θα έχουμε δύσκολο χειμώνα. Και σε εμάς, στην Αστραλία, το ίδιο πράγμα είναι. Παντού, αυτό είναι παγκόσμιο πρόβλημα, δεν είναι μόνο εδώ. Έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Είναι όλα ακριβά. Και ρούχα και τρόφιμα, τα πάντα. Υπάρχει έλλειψη σιτάριου, πρωτεσύλλες. Δεν δουλεύουν τα εργοστάσια τα περισσότερα για αυτό το πράγμα. Στο ενεργειακό. Στο ενεργειακό και δηλαδή οι επιπτώσεις θα βρεθούν στο μέλλον μας. Οι συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες, όπως αναμένεται και η συνέχεια. Και αυτό που πρέπει να γίνει, το προφανές. Να σταματήσει ο πόλεμος. Να σκοτώνεται άνθρωποι. Πώς να γίνει ειρήνη, τι να κάνουμε. Αυτό χρειάζεται τώρα. Να μπει η Αμερική, να μπουν όλοι και να προσπαθήσουν κάτι να κάνουν, να επηρεάσουν τη Ρωσία, να το σταματήσει αυτό που γίνεται. Ήδη δίνει επιδοτήσεις, αλλά πρέπει να δώσουμε περισσότερο έμφαση και να δώσει περισσότερο στις επαφές ομάδες και να βοηθήσουν περισσότερο τον κόσμο. Πάμε να δούμε εμείς άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομία. Ο καλός ακόμη καιρός και οι ανατιμήσεις προφανώς κρατούν σε στάση αναμονή στους καταναλωτές που δεν σκέφτονται καν το ενδεχόμενο προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης. Η εκκίνησή του είναι κοντά στο 1,4 ευρώ, ενώ όλοι περιμένουν την αυξημένη επιδότηση και την έκπτωση των διελιστηρίων. Με 1 ευρώ και 40 περίπου λεπτά ξεκίνησε το πετρέλαιο θέρμανσης με τον προβληματισμό των καταναλωτών έντονο για τον χειμώνα, αν και αναμένεται μεγαλύτερο επίδομα σε σχέση με πέρυσι, με το ανώτερο ποσό να φτάνει τα 800 ευρώ. Οι καταναλωτές τηρούν στάση αναμονής. Περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, άλλωστε βοηθά και ο καιρός και σε αυτήν την φάση κάνουν απλώς έρευνα αγοράς. Έχει ξεκινήσει η διανομή από το Σάββατο επίσημα. Υπάρχει πάντα ένα μούδιασμα. Βέβαια οι τιμές ξεκίνησε σχετικά χαμηλά, αν θέλουμε να πούμε, με το πώς έκλεισε πέρσι, αλλά ο κόσμος είναι ακόμα μουδιασμένος. Βέβαια μπορούμε να πούμε σε αυτό το σημείο ότι και επειδή βλέπουν ότι έχει μια τάση να ανέβει, υπάρχει μια ζήτηση στο κομμάτι να προλάβουν την άνοδο της τιμής. Υπάρχει ένα μούδιασμα προς το ενδιαφέρον, δηλαδή να δούνε για να προλάβουν το τι θα γίνει μετά. Οι περισσότεροι τηρούν στάση αναμονής. Αξίζει να σημειωθεί πως πολύ σύντομα θα φανεί και η έκπτωση των διελιστηρίων, με την ελπίδα και των πρατηριούχων, όπως φυσικά και των ίδιων των καταναλωτών, να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να συγκρατηθεί όσο γίνεται η τιμή. Έχουν πει ότι μέχρι το Σάββατο θα το εφαρμόσουν και στην κίνηση. Μακάρι να γίνει αυτό, γιατί έχει ξεκινήσει τώρα στο 1,4 είναι περίπου, οπότε αυτή είναι η τιμή εκκίνησης. Από ό,τι έχουν πει θα πέσει αυτό το 20 λεπτό, το δίλεπτο ας πούμε που είχαν πει, όπως είχε γίνει και τον Αύγουστο. Ας ελπίσουμε να γίνει και τώρα. Ο κόσμος γνωρίζει πλέον ότι αυτό δεν είναι στο χέρι μας. Είναι όλα από ψηλά, να το πούμε έτσι. Και κάποια στιγμή ελπίζουμε να ασχοληθούν και με τον απλό κόσμο και με εμάς για να γίνει κάτι καλύτερο. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σας είπαμε νωρίτερα, γιατί για τον αγροτικό τομέα συμβαίνουν μια σειρά πράγματα που δημιουργούν προβληματισμό. Και ενισχύεται αυτός ο προβληματισμός από την ενεργειακή κρίση, στο φόντο των όσων είδαμε. Μαζί μας ο πρόεδρος Συνδέσμου Ελαιοτριβιών Μεσσηνίας, ο κύριος Γιάννης Ηλιάδης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα, συνδεδεάδε σας. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα και δεν υπάρχει μόνο τώρα. Απλά το βλέπουμε να γιγαντώνεται σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία των ηλιοτριβίων. Μπορεί να τυναχθεί η χρονιά στον αέρα για εσάς. Εμείς έχουμε ζητήσει, θέλει μεγάλη προσοχή. Τα πράγματα με το θέμα της ενέργειας είναι πολύ δύσκολα.
Έχουμε ζητήσει να υπάρξει μια παρέμβαση ώστε να υπάρξει μια επιδότηση για το κόστος της ενέργειας, γιατί όπως ξέρετε στη δική μας περίπτωση είναι πολύ μεγάλο. Το κόστος της ενέργειας στη λειτουργία του ηλιοτριβίου είναι πολύ μεγάλο. Μπορεί ένα μέρος να μπορέσαμε να το απορροφήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα είμαστε όμως σε μια συγκυρία που τα πάντα έχουν ανέβει γύρω μας, τα υλικά που χρησιμοποιούμε, το προσωπικό, το κόστος του προσωπικού, και έρχεται και αυτό το κόστος ενέργειας στο ξεκίνημα της παραγωγής για να μας φέρει σε μια πολύ δύσκολη θέση. Μιλάμε για κόστος ενέργειας, δηλαδή πόσο έχει αυξηθεί, να το πούμε έτσι απλά με αριθμούς. Στο πόσο φτάνει. Όπως και στην ανακοίνωση θα είδατε, το 2019 το κόστος ενέργειας για τα ηλιοτριβεία ήταν περίπου στα 8 λεπτά την κιλοβατόρα. Και τώρα έχουμε φτάσει να είναι, πέρσι ήταν περίπου στα 46, και φέτος το βλέπουμε να είναι πάνω από τα 70 λεπτά η κιλοβατόρα. Από 8 λεπτά στα 70 από 8 λεπτά. Στα 70 λεπτά. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Είναι κοντά αδιανόητο. Στα 800%, 700-800% πάνω. Έτσι ακριβώς. Έχουμε ζητήσει να μπορέσουμε να ενταχθούμε κι εμείς στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη λειτουργία του ηλιοτριβίου στο πρόγραμμα της επιδότησης που ισχύει για τα αερτοποιεία και για τον κλάδο της βιομηχανίας με τις ζύμες και το ψωμί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να μην μεταφέρουμε αυτό το κόστος στον παραγωγό. Πριν πάω σε αυτό, πρέπει να καταλάβουμε τι συμβαίνει με τα ηλιοτριβεία. Μιλάμε για γενικά η μεγάλη οικονομική σημασία της παραγωγής, νομίζω φτάνει στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Κάπου εκεί είναι, τόσο συνεισφέρει στο ΑΕΠ. Και μιλάμε για 1.300 ηλιοτριβεία. 1.300 ηλιοτριβεία για περίπου 500.000 οικογένειες που ασχολούνται με το κομμάτι της ελαιοκαλλιέργειας, συν τους υπόλοιπους που ασχολούνται με περιφερειακά. Δηλαδή έχουμε 32 πινελαιουργία, 600 τυποποιητήρια, ανθρώπινο δυναμικό, οι εργάτες, όλοι σε αυτός έτσι, ο κόσμος. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, και μιλάμε για 300.000 τόνους παραγωγής που κινδυνεύουν να τεναχθούν στον αέρα, και θα μας πείτε τον τρόπο δηλαδή, γιατί αυτό το κόστος παραγωγής, αν σκάσει τα ηλιοτριβεία, ενεργειακό κόστος, προφανώς αυτό θα μετακυλιστεί προς τον παραγωγό. Θα πρέπει να μετακυλιστεί προς τον παραγωγό. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος, κάποια δυνατότητα να απορροφηθεί από το ηλιοτριβείο. Είναι τεράστια η αύξηση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και τα ηλιοτριβεία είναι επιχειρήσεις που δοκιμάζονται τα τελευταία χρόνια. Έχουμε σοβαρά προβλήματα και σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό έρχεται κερασάκι στην τούρτα για να δημιουργήσει μια πολύ ασφυκτική κατάσταση. Η κατάσταση ούτως ή άλλως ήταν ασφυκτική, γιατί να τονίσουμε ότι για τη φετινή ελαιοπαραγωγή αναμένεται μια μεγάλη συγκομιδή, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τα μηνύματα θετικά λίγο πολύ. Είναι θετικά τα μηνύματα, φαίνεται ότι θα έχουμε μια μεγάλη παραγωγή. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι και η ποιότητα του λαδιού που θα παραχθεί, θα είναι το ελαιολάδο, θα είναι πολύ καλή. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τους εργάτες και υπήρξε μια σύσκεψη εχθές στην Περιφερειακή Ενότητα εδώ, για το θέμα των εργατών. Η παραγωγή είναι σε αδιέξοδο, η παραγωγή με μικρονογιώτα, ο κόσμος. Οι λίγοι εργάτες που είναι εδώ, τους ζητάνε περισσότερα χρήματα για να δουλέψουν στα χτήματά τους. Βλέπουν το κόστος στα ηλιοτριβεία που και εκεί ανεβαίνει, και φοβάμαι ότι πραγματικά κινδυνεύει να την αχτεί στον αέρα. Το κρατάμε όλο αυτό και είναι μια κραυγή αγωνίας. Από την πλευρά σας, αυτό που ζητάτε λοιπόν είναι να ενταχθεί ο συγκεκριμένος κλάδος σε ένα στυλ επιδότηση όπως και έγινε και στα αρτοπία. Υπάρχουν αυτά τα περιθώρια ή θα ανοίξει, θα λέει κανείς, μια κερκόπορτα σε εισαγωγικά πλέον και για όλους τους υπόλοιπους κλάδους που σαφώς πρέπει να στηριχτούν, εγώ θα πω. Ανάλογα το πόσο συνεισφέρει και το πόσο επηρεάζει, φαντάζομαι, το κάθε κλάδος, θα πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά. Τα αρτοπία είναι ένα σημαντικό ψωμί, παίρνουμε όλοι μας και το χρειαζόμαστε για το σπίτι μας. Από εκεί και πέρα και το ελαιόλαδο μπορεί να μην είναι ψωμί, αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είπαμε και πριν κάποια στοιχεία το πόσο συνεισφέρει, πόσοι άνθρωποι εξαρτούνται γύρω από αυτό, και αν αυτό δεν. Δηλαδή, αν η Μεσσηνία χάσει την ευκαιρία αυτής της παραγωγής, που δεν το βλέπουμε μόνο για τη φετινή χρονιά, ήδη βελτιώνονται τα πράγματα, μεγαλώνει η παραγωγή, βελτιώνεται η ποιότητα, αλλά σε μια συγκυρία τόσο δύσκολη, αν για τις περιοχές που υπάρχει ελαιοκαλλιέργεια, αυτό σκάσει μέσα από τα ελαιοτριβεία και μέσα από τα ελαιοτριβεία με την αύξηση του κόστους, θα είναι πολύ δύσκολα. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τι άλλα ζητήματα απασχολούν το χώρο σας και έχουν τεθεί, γιατί να αναφέρω ότι πρόσφατα είχατε και την Γενική Συνέλευση. Είχαμε Γενική Συνέλευση και εκλογές. Πριν μερικές μέρες τέθηκαν εκεί όλα τα θέματα αυτά. Είναι πάρα πολλά που απασχολούν. Οι δυσκολίες είναι μεγάλες και στο δικό μας κομμάτι.
Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην εξέβρεση ανθρώπων για να δουλέψουν ακόμα και στα ηλιοτριβεία. Και κοιτάζοντας και τον προηγούμενο κρίκο και τον επόμενο, προηγούμενο στην παραγωγή, το χωράφι, τις δυσκολίες που έχει και ο παραγωγός με την αύξηση του κόστους, ευελπιστούμε φέτος σε μια καλύτερη τιμή από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά μην ξεχνάμε πόσο έχουν ανέβει το κόστος για να παραχθεί ένα κιλό λάδι. Παρακολουθούμε αυτό, μιλάμε και με τα πυρηνολουργία για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και αυτά με το θέμα της λειτουργίας τους, και αυτά είναι, έχουν το θέμα της ενέργειας, είναι πολύ σημαντικό. Προφανώς αυτό είναι ένα ζήτημα, επειδή το είχαμε σχολιάσει και τηλεφωνικά, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Μην τεινάξουμε από μόνοι μας την παραγωγή στον αέρα. Ναι, ναι. Και αυτό και δημιουργούνται που και ανισορροπίες λίγο πολύ σε ίδιες περιοχές. Εξάωρο, ναι. Με τη διακοπή των 6 ώρων, πάλι μας κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Μιλάμε μαζί τους να δούμε αν η παραγωγή είναι αυτή και τα πυρηνολουργία χρειάζεται και πηγαίνει τόσο η πυρήνα εκεί πέρα και φρακάρουν, να δούμε τι θα γίνει, γιατί δεν θα μπορούμε και εμείς να δουλέψουμε. Φαντάζομαι και η περιφέρεια θα έχει κάποια πράγματα στο μυαλό της. Αλλά το θέμα είναι να εφαρμοστούν τώρα και να μην έρθουμε μετά ως επιμήθειες πάνω στο συγκεκριμένο. Γιατί στην παραγωγή φτάσαμε. Με τις μαυρολιές έχουν ξεκινήσει και τέλος του μήνα, αρχές του επόμενου, θα ξεκινήσουν και όλα τα υπόλοιπες περιοχές. Οπότε αυτό που καταλαβαίνω από την δική σας τοποθέτηση είναι ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη χρονιά. Μπορεί τα μηνύματα για τις τιμές από τη μία να είναι καλά, έχει αυξηθεί το κόστος της παραγωγής από την άλλη, αλλά υπάρχει ενεργειακή κρίση που είναι το βαρύδι, το μεγάλο. Και αυτό μας μεταφέρεται και στη Γενική Συνέλευση από τους συναδέλφους και με τους ανθρώπους που μιλάω και το υπόλοιπο διάστημα, μας μεταφέρεται αυτό, ότι μπορεί να έχουμε ευνοϊκές τιμές, καλές τιμές που τις περιμέναμε χρόνια, μεγάλη ποσότητα και αυτή που πρέπει, αλλά αυτά είναι μόνο τα θετικά, τα υπόλοιπα είναι αρνητικά. Πώς θα μαζευτεί αυτή η ποσότητα, το κόστος της, γιατί αν το κόστος έχει ανέβει 50-60%, δηλαδή για ποιο λάδι μιλάμε, η τιμή ποια είναι, θα είναι η μισή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρατάμε αυτή την αγωνία. Μια κραυγή αγωνίας, και από την κραυγή αυτή αγωνίας στον αγροτικό χώρο θα πάμε στον κτηνοτροφικό τομέα, όπου είναι κρίσιμη, όπως θα δείτε, η πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των κτηνοτρόφων και του ζωικού κεφαλαίου μειώνεται διαρκώς λόγω των τεράστιων εξόδων παραγωγής. Την ίδια ώρα υπάρχει μια άλλη διαφορετική αντιμετώπιση καταναλωτική εξαιτίας οικονομικής δυσπραγίας που αλλάζει και τις προτιμήσεις. Η κτηνοτροφία βρίσκεται πλέον στην κόψη του ξηραφιού. Το υψηλό κόστος ζωοτροφών, πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύματος συνεχίζουν να δημιουργούν μια κατάσταση ασφυξίας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με τις μειώσεις του ζωικού κεφαλαίου που παρατηρούνται να θεωρούνται αδύνατον να αναπληρωθούν. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των κτηνοτρόφων και του ζωικού κεφαλαίου συνεχώς μειώνεται. Βλέπουμε καθημερινά τραγικές καταστάσεις, σκοπάδια να οδηγούνται σε σφαγή ή σε απελπιστική κατάσταση, κάποια να τα αφήνουν και εντελώς, δηλαδή επειδή δεν υπάρχει και μεγάλη ζήτηση, να τα αφήνουν ελεύθερα για να τα φάνε λύκη. Τέτοια απαξίωση. Με τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας να βρίσκονται σε δραματική θέση λόγω των τεράστιων εξόδων παραγωγής. Είναι τεράστια πλέον τα έξοδα και δεν είναι μόνο οι ζωοτροφές και το ρεύμα, η ενέργεια. Είναι το πετρέλαιο, είναι τα φάρμακα, είναι τα φάρμακα, είναι η καθημερινότητα, είναι η ακρίβεια της καθημερινής ζωής. Είναι πολλές οι ζημιές και λίγα τα ωφέλη. Με την ψυχολογία στα τάρταρα και το πορτοφόλι άδειο, οι καταναλωτές έχουν αλλάξει άρδιν τη συμπεριφορά τους, ψωνίζοντας πλέον με το τεμάχιο και όχι με το κιλό. Δεν μιλάμε για κιλά πλέον με τον κανάλι. Μιλάμε τεμαχιακά. Μιλάμε το πόσες μερίδες κρέας θέλει, το πόσες μπριζόλες θέλει, τεμαχιακά πάντα. Τα κιλά έχουν αρχίσει και χάνονται. Ο κόσμος έχει περιοριστεί. Ο κόσμος βασικά έχει τρομάξει. Ενώσεις κτηνοτρόφων και κρεοπολών ζητούν ουσιαστική ενίσχυση. Εν αγωνίως ζητάμε βοήθεια, ενίσχυση. Πρέπει να στηριχθεί. Αν στηριχθεί η κτηνοτροφία, θα μπορέσει ο πρωτογενής τομέας να σταθεί. Τα προβλήματά μας είναι κοινά, είναι το θέμα κόστους, είναι το θέμα παραγωγής, είναι θέμα μετακίνησης, είναι πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια τώρα που πλήττει τον κλάδο του κρέατος. Είναι η κοστοβόρα ενέργεια. Είναι ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε οικονομία. Δηλαδή θα κλείσουμε τα ψυγεία μας. Εμείς έχουμε το θέμα την ψήξη. Έχουμε τα μεταφορικά που θα μας παίρνουν τα κρέατα. Ναι. Έχουμε πάρα πολλά που βασίζεται η λειτουργία του καταστήματός μας κατά 80% στην ενέργεια.
Αυτό έχει τριπλασιαστεί το κόστος εν σχέση με πέρσι τον Αύγουστο. Ξεκινήσανε με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Η ενέργεια έχει ξεκινήσει από πέρσι τον Σεπτέμβριο του 2021. Αυτή τη στιγμή αυτό κανείς δεν το κοιτάει, κανείς δεν κοιτάει τον πρωτογενή παράγοντα και την αλυσίδα των ευπαθών προϊόντων, τα οποία είναι απαραίτητα και αναγκαία στην καθημερινότητα του Έλληνα. Εκεί πρέπει να ρίξει το βάρος η κυβέρνηση και οι εκάστοτε υπουργοί. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς και να δούμε κάτι διαφορετικό που σχετίζεται με τα όσα έγιναν σήμερα στην υπέροχη πόλη του Πεταλιδίου. Ξεχωριστές στιγμές. Ένα σχολείο στο Λίδι έρχεται να προσταθεί στις δομές εκπαίδευσης. Ανακαινισμένο φιλοξενεί τους μικρούς μαθητές, καλύπτοντας σχολικές ανάγκες σε ένα έργο πνοής για την περιοχή. Η συνεισφορά πολλών μεγάλη, με ειδική αναφορά να γίνεται στο πρόσωπο του Αλέξη Χαρίτση, που ως υπουργός δρομολόγησε την όλη παρέμβαση και στα όσα στην συνέχεια ακολουθήθηκαν από την προηγούμενη, αλλά κυρία τη σημερινή, Δημοτική Αρχή της Μεσίνης. Με τα χαμόγελα των μικρών παιδιών και την συγκίνηση να είναι κυρίαρχη, εγκαινιάστηκε σήμερα το πρωί το ανακαινισμένο Δημοτικό Σχολείο Πεταλιδίου. Το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει πραγματικά ένα χώρο παιδικής δημιουργίας και πολιτισμού. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς της πνευματικής κρίσης που διέρχεται ο σύγχρονος κόσμος, πιστεύω πως είναι παρήγορο και απόλυτα ελπιδοφόρο ένα τέτοιο έργο. Ένα εκπαιδευτήριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο θα προάγει τα γράμματα, το ήθος, τον πολιτισμό, τις τέχνες, την πίστη, την παράδοση. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης Μεσσηνίας, κύριος Χρυσόστομος, ο οποίος έστειλε το δικό του μήνυμα για την εαυτή κοιτίδα στον χώρο της παιδείας. Εύχομαι το σχολείο αυτό να αποτελέσει εφαλτήριο και εφόδιο σε όλα τα παιδιά του Πεταλιδίου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, ώστε να καταστούν χρηστικοί και καλοί πολίτες για τον τόπο μας και για την πατρίδα μας. Μορφωμένοι και διαμορφωμένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε με την παρουσία τους και τη δράση τους να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην ευημερία του τόπου μας. Η συνδρομή της πρώην όσο κύρια της σημερινής Δημοτικής Αρχής ήταν καθοριστική στο να δρομολογηθεί αυτό το έργο. Ένα έργο που έρχεται να συνεισφέρει πολλά στο εκπαιδευτικό και σχολικό αντικείμενο. Το Πεταλίδι βρίσκεται σε μια στρατηγική σημασία θέση. Είναι μια πόλη η οποία τα επόμενα χρόνια με τις υποδομές που θα γίνουν αλλά και με την ιδιωτική πρωτοβουλία θα έχει μια μεγάλη ανάπτυξη. Και αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, ότι θα υπάρχει ανάγκη να μείνουν νέα ζευγάρια στην πόλη του Πεταλιδίου και στην ευρύτερη περιοχή. Άρα εμείς έχουμε υποχρέωση να τους διαθέτουμε τα βασικά. Και το βασικό είναι η εκπαίδευση στα παιδιά τους να είναι πλήρης και σε αξιοπρεπή και σε ασφαλή κτίρια. Χαρακτηριστικές και αναφορές και των υπολείπων παρισταμένων για το μήνυμα ενότητας και συνέχειας που εξέπεμψε αυτό το έργο. Άρα λοιπόν αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια και στον πρώην υπουργό για την πρωτοβουλία του στην προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά βεβαίως και στη Δημοτική Αρχή και στον Δήμαρχο και στον προηγούμενο και σε όλους όσους συνέβαλαν στο να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. Εύχομαι αυτό το σχολείο, το νέο αυτό σχολείο, να πλημμυρίσει από χαρά, από χαμόγελα, από ξενιασιά, την ξενιασιά αυτή, την αγνή ξενιασιά των παιδιών. Η συνεισφορά του πρώην Υπουργού και βούλευτη Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Χαρίτση ήταν καθοριστική στο να τρέξει αυτή η παρέμβαση. Να παρεμβαίνεις και το αποτέλεσμα που βλέπουμε σήμερα, η εικόνα την οποία πλέον ευτυχώς μόνο σε φωτογραφίες βλέπουμε για το πώς ήταν το τραγική κατάσταση του σχολείου του 2018 με το πώς είναι σήμερα αυτή πραγματικά υποδειγματική δουλειά που έγινε εδώ δείχνει και είναι και ένα μάθημα προς όλους μας αν θέλετε ότι πρέπει και όσοι συμμετέχουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή και όσοι συμμετέχουν στην αυτοδιοίκηση να κάνουμε το παν για να υλοποιούμε έργα σαν γι' αυτό τα οποία πραγματικά αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής. Στο ίδιο μήκος κύματος και τα μηνύματα των υπολείπων φορέων. Θέλω να συγχαρώ όλους για αυτή την όμορφη προσπάθεια που κάνανε, αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνανε. Να ξέρουν ότι είμαστε δίπλα τους και δεν ξεχνάμε ποτέ να το θυμούνται ότι η μοναδική μάχημη μονάδα του Υπουργείου Παιδείας, το υπονόησε ο κ. Υπουργός προηγουμένως, είναι το σχολείο. Όλοι οι άλλοι εμείς υπάρχουμε για το σχολείο μας. Ότι το σχολείο μας ανακαινίστηκε με την προοπτική να φιλοξενήσει πολλές γενναίες μαθητριών και μαθητών. Σας χρειαζόμαστε δίπλα μας σύμμαχο πολύτιμο. Στηριζόμαστε σε εσάς και στους πολύτιμους δασκάλους μας.
Πάμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Έχουμε εμείς τον Δήμαρχο Πυλινέστερος, τον κύριο Παναγιώτη Καρβέλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπλε, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ο Δήμος Πυλινέστερος που έχει την τιμητική του και φυσικά η χώρα μας, η Ελλάδα, μπροστά σε αυτήν την επέτειο της ναυμαχίας του Ναυαρίνου και τα όσα αναμένεται να εξελιχθούν και αύριο και έχουν δρομολογηθεί ήδη μέσα στην εβδομάδα. Ξεχωριστές στιγμές και με πολλά μηνύματα. Σίγουρα κύριε Κανελόπλε, είναι ιδιαίτερες οι στιγμές. Εδώ τώρα ακριβώς βρισκόμαστε στον ιστορικό όρμο της Ναυαρίνου. Πριν λίγο τελείωσε μια εξαιρετική εκδήλωση υπό τους ήχους της μπάντας του πολεμικού ναυτικού. Ήδη έχει καταπλέψει η φρεγάτα Σαλαμής. Βρισκόμαστε σε μια εορταστική διάθεση. Μπορώ να πω γίνονται και δοκιμές αυτή τη στιγμή για την αυριανή αναπαράσταση. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, αύριο το βράδυ αλλά και όλη την ημέρα αύριο από το πρωί η Πύλο θα είναι το επίκεντρο των επαιτειακών εκδηλώσεων της 125ης επαιτίου για την ναυμαχία του Ναυαρίνου. Μια επέτειο η οποία γίνεται σε μια ταραγμένη Ευρώπη και θέλουμε να πιστεύουμε και πιστεύουμε ότι το μήνυμα θα είναι ότι του χρόνου θα είμαστε εν ειρήνη. Πιστεύω ότι αύριο θα πρέπει να... Αύριο το ραντεβού δίνεται στις 8, τουλάχιστον για το βράδυ να το αναφέρουμε αυτό. Έτσι θα εξελιχθεί πλέον ανοιχτά, γιατί είχαμε περάσει και δύο δύσκολες χρονιές λόγω της πανδημίας. Η αναπαράσταση της ναυμαχίας του Ναυαρίνου είναι κάτι το μοναδικό, το βλέπουμε στις εικόνες. Τα έχετε δυνατότητα να το παρακολουθήσετε και τηλεοπτικά από την τηλεόραση Best ζωντανά και φυσικά παντού σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε και να αναφέρουμε είναι ότι για τον κόσμο μπορεί να έρθει και νωρίτερα, να μην ταλαιπωρηθεί με τη στάθμευση ή οτιδήποτε και να παρακολουθήσει όλο αυτό το υπερθέαμα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Βέβαια έχουμε λάβει όλα τα μέτρα στη συνεργασία και με το Λιμεναρχείο και με την αστυνομία και με την Τροχέα, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στην ομαλή είσοδο της πόλεως. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Επίσης θα ήθελα να πω ότι θα έχουμε αύριο δύο εξαιρετικά πλοία στην αναπαράσταση, τα οποία αυτή τη στιγμή ταξιδεύουν από την Μήλο για την Πύλο. Γιατί το αναφέρω αυτό? Έχει και ιστορικό χρώμα, διότι ο πρώτος νεκρός της ναυμαχίας του Ναυαρίνου ήταν ο Μικέλης από τη Μήλο. Στην ΕΠΟΣ, ο σημερινός δήμαρχος, ο οποίος της Μήλου θα παρευρίσκεται αύριο στις επιτυχιακές εκδηλώσεις, είναι απόγονος αυτής της οικογένειας. Οπότε καταλαβαίνετε, έχει μια συναισθηματική αξία αφενός, αλλά αφετέρου αυτά πιστεύω θα κοσμήσουν ιδιαίτερα αύριο την αναπαράσταση, οπότε θα την κάνουν και να είναι και κάπως ιδιαίτερα ξεχωριστή σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Λοιπόν, τα κρατάμε όλα αυτά και έχουν πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω ότι αύριο θα έχουμε δυνατότητα να δούμε και να πούμε πολλά περισσότερα. Κύριε Δημάρχη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω καλά. Και καλό βράδυ. Και πραγματικά ο καιρός είναι σύμμαχος. Αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετική βραδιά και το ίδιο καιρό προβλέπεται και για αύριο. Σας ευχαριστούμε. Πάμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα. Η αγοραστική δύναμη των δημοσίων υπαλλήλων στη χώρα μας κρίνεται ανεπαρκής, μια και το επίπεδο των αποδοχών τους σε σχέση με το κόστος διαβίωσης υπολείπεται κατά πολύ, ακόμη και του μέσου όρου που καταγράφεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια σειρά από στοιχεία παρουσιάστηκαν στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα από το Πολυκέντρο της ΑΔΔ, όπου υπερτονίστηκε η ανάγκη αύξηση των μισθών στο δημόσιο τομέα. Παγωμένη μισθή, υψηλό κόστος ζωής, μειωμένη αγοραστική δύναμη. Αυτή είναι η εικόνα που περιγράφει την καθημερινότητα των πολιτών στην Ελλάδα μετά τα μνημόνια και την έλλειψη της οικονομικής και ενεργειακής κρίσης. Το επίπεδο και την εξέλιξη των αμοιβών στον ελληνικό δημόσιο τομέα και την επιτακτική ανάγκη για αυξήσεις διερεύνησε το κοινωνικό πολυκέντρο της ΑΔΔ σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα. Πολύ γνωρίζουμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τα τελευταία χρόνια, τα 12 χρόνια τελευταία, να πάρουν αυξήσεις. Γι' αυτό το γενικό αίτημα της ΑΔΔ είναι αυξήσεις στους μισθούς για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να ζουν με αξιοπρέπεια. Ζητάμε από την κυβέρνηση να δώσει πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, γιατί δεν πάει άλλο, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα υπέστησαν μία μείωση της τάξης του 40% στις αρχές των μνημονίων. Οι μισθοί τους παραμένουν καθυλωμένοι από τότε μέχρι σήμερα. Και ταυτόχρονα το επόμενο διάστημα,
αυτή την περίοδο δηλαδή που διανύουμε, υφιστάμεθα την πολύ μεγάλη μείωση που προκύπτει από τις αυξημένες τιμές και τον πληθωρισμό. Με διεκδίκηση πραγματικών αυξήσεων στους μισθούς, που να καλύπτουν το σύνολο των απολειών και των μνημονίων και της ακρίβειας και του πληθωρισμού, είναι η διέξοδος. Οι μισθολογικές απώλειες στο δημόσιο τομέα από την έναρξη της οικονομικής κρίσης το 2018 μέχρι και σήμερα ξεπερνούν το 25%. Η τωρινή έκρηξη του πληθωρισμού, υπολογίζουμε ότι από εκεί που είναι αυτή τη στιγμή ο μέσος μισθός στο δημόσιο θα σημαίνει την απώλεια ενός μισθού και παραπάνω, ανάλογα με το πού θα καταλήξει ο ετήσιος πληθωρισμός. Αν συγκρίνει κανείς το μισθολογικό επίπεδο στην Ελλάδα με το μέσο μισθολογικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς υπάρχει άβυσος. Για εκρηκτικά φαινόμενα ανέχειας και φτώχειας στο εγγύς μέλλον έκανε λόγο ο καθηγητής πολιτικής οικονομίας του Πάντιου Πανεπιστημίου, Σταύρος Μαυροδέας. Πίσω ακόμα και από τους θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης της οικονομίας κρύβεται μια χάρτινη οικονομία. Έχει χάσει πάνω από το 30% του όγκου της από όταν ξεκίνησε η κρίση και δεν το καλύπτει. Με μια δομή μόνο καλλιέργειας, τουρισμός, τουρισμός, τουρισμός και τίποτα άλλο. Αυτό την κάνει μια πολύ ευάλωτη οικονομία και που κυρίως βασίζεται στην εξαθλίωση των εργαζομένων και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή γινόμαστε μια χώρα πρακτικά γκαρσονιών και μάλιστα πολύ κακοπληρωμένων. Όσο η κρίση βαθαίνει και θα έχουμε ανεμικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, αν όχι αρνητικούς όπως προβλέπουν οι διεθνείς οργανισμοί, αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα μετεκλογικά θα έχουμε καινούργια μέτρα, είτε ονομαστούν μνημόνια είτε όχι, και αυτό θα επιδεινώσει πάρα πολύ τη θέση και των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα, αλλά και μεγάλων κομματιών του πληθυσμού, γενικά των εργαζόμενων. Σε ένα σημαντικό ζήτημα της καθημερινότητας έρχεται να προσφέρει ο χώρος που διαμόρφωσε ο Δήμος Καλαμάτας στο πνευματικό κέντρο της πόλης. Πρόκειται για ένα αναγνωστήριο κατάλληλα εξοπλισμένο και ιδανικό για μελέτη, το οποίο θα λειτουργεί στον χώρο εξυπηρετώντας τις ανάγκες των μαθητών. Ένα αναγνωστήριο για μαθητές και μαθητρίες που επιθυμούν έναν χώρο για να διαβάσουν και ανενόχλητοι να κάνουν τις εργασίες τους διαμορφώθηκε και θα λειτουργεί καθημερινά στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Ως Δήμος Καλαμάτας στεκόμαστε με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη νεολαία και στην παιδεία. Θα μπορούν οι μαθητές των φροντιστηρίων, των σχολείων του Δήμου μας να έρχονται εδώ ώστε να μπορούν να διαβάζουν, να προετοιμάζονται από το ένα φροντιστήριο, το διάστημα από το ένα φροντιστήριο στο άλλο, αλλά και καθώς περιμένουν τους γονείς να έρθουν να τους παραλάβουν. Είναι σημαντικό ότι αυτός ο χώρος θα είναι ανοιχτός καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 9 και 4, 9 και μισή. Θα υπάρχει εδώ άνθρωπος ο οποίος θα προσέχει το χώρο. Θα υπάρχει τηλέφωνο στους γονείς να μπορούν να επικοινωνούν με τα παιδιά αν χρειάζεται. Θα τους προσφέρουμε ένα νερό, ένα χυμό και μια ζεστασιά ώστε να μπορούν να βρουν χώρο, χρόνο κατάλληλο εδώ πέρα ώστε να προετοιμάζονται. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές οι οποίοι βρίσκονται στην πόλη και θέλουν να περάσουν κάποιο χρόνο και να μελετήσουν, να διαβάσουν, ακόμα και οι μαθητές των εσπερινών σχολείων που έχουμε στη διεύθυνσή μας, θα μπορέσουν φαντάζομαι να περνάνε και να έχουν κάποιο χώρο ζεστό, να κάθονται, να ανοίγουν ένα βιβλίο ή ακόμα και να διαβάζουν κάτι άλλο. Ο χώρος που θα λειτουργεί καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι έως και τις 9.30 το βράδυ διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό γραφείου, επαρκή φωτισμό και δωρεάν Wi-Fi. Η διαμόρφωση αυτού του χώρου γίνεται ύστερα από τα αιτήματα κάποιων γονιών και παιδιών να έχουν ένα χώρο να διαμένουν είτε να διαβάζουν, να κάνουν τις εργασίες τους στα κενά που έχουν μεταξύ των διάφορων δραστηριοτήτων τους. Με τον τρόπο αυτό δεν χάνουν και χρόνο από το διάβασμά τους, αλλά και οι γονείς δεν κάνουν άσκοπο δρομολόγια. Πρωταρχικός σκοπός του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας είναι η γνώση. Γνώση που είναι γνωστή από χρόνια ότι μεταφράζεται στην ανάγνωση μια γνωστή δράση του Πνευματικού Κέντρου, ιδιαίτερα στις παλαιότερες γενιές. Η δημιουργία του συγκεκριμένου χώρου προέκυψε μετά από αιτήματα γονέων, τα παιδιά των οποίων πηγαίνουν καθημερινά σε φροντιστήρια και άλλες δραστηριότητες κατά τις απογευματινές ώρες και χρειάζονται έναν χώρο όπου μπορούν ανενόχλητα και με ασφάλεια να διαβάσουν τα μαθήματά τους. Ο χώρος αυτός θα είναι μια μεγάλη λύση και για τα παιδιά αλλά και για τους γονείς που έχουν αγωνία που θα είναι τα παιδιά στα διαλύματα μεταξύ των μαθημάτων που έρχονται και των εργασιών που έχουν στην πόλη. Και τον τρόπο αυτό θα έρχονται με την συγκοινωνία, θα έρχονται εδώ πέρα να διαβάζουν. Θα περιμένουν να έρθει η επόμενη συγκοινωνία χωρίς να αιματώνει ο γονείς να πάνε τα παίρνει από το χωριό εκεί που έχει φτάσει και η βεζίνη. Σημαντικό, πραγματικά σημαντικό.
Έρχεται λοιπόν να προσθεθεί και αυτή η εκπαιδευτική τροποντινά δομή. Πάμε τώρα στα του Δήμου Τρίπολης. Σήμερα στην περιφέρεια Πελοποννήσου υπήρξε υπογραφή μιας προγραμματικής σύμβασης της τάξης των 500.000 ευρώ, η οποία αναμένεται να δοθεί για ασφαλτοστρώσεις και για την καλύτερη δυνατή προσβασιμότητα στα χωριά του Δήμου Τρίπολης. Προγραμματική συμφωνία για ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Τρίπολης υπογράφηκε ανάμεσα στον Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα και το Δήμαρχο Τρίπολης Κώστα Τζιούμι. Να πω ότι είναι μια προγραμματική σύμβαση 500.000 ευρώ. Αφορά ασφαλτοστρώσεις σε κάποια χωριά του Δήμου μας, κάποια δεκαριά χωριά. Η επιλογή των χωριών και των δρόμων έγινε σε συνεργασία με τους αρμόδιους αντιπεριφερειάρχες με βάση τα μεγαλύτερα προβλήματα που υπήρχαν, δεν έγινε δηλαδή ρουσφεντολογικά, έγινε εκεί που υπήρχαν μεγαλύτερα προβλήματα και μεγαλύτερη ανάγκη να φτιαχτούν κάποιοι δρόμοι που πραγματικά, επειδή είναι πολλά τα χρόνια που έχουν να γίνουν ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Τρίπολης, συνολικά μιλώ, υπήρχαν σοβαρά προβλήματα που αφορούν την πρόσβαση των κατοίκων των χωριών αυτών. Και για μας, ενώ το Δήμο, η πόλη και τα χωριά είναι, όπως έχουμε πει και διακηρύξει από την αρχή και το κάνουμε πράξη, είναι στο ίδιο μετερίζει και προσπαθούμε παρεμβάσεις και στα χωριά και στην πόλη να είναι ισότιμες, γιατί και στην πόλη και στα χωριά μένουν συμπολίτες μας, δημότες του Δήμου Τρίπολης. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ευχαρίστησε δημόσια τον Δήμαρχο Τρίπολης όχι μόνο για την καλή συνεργασία, αλλά και για τη συμβολή του στη διαχείριση των απορριμμάτων. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Δήμαρχο Τρίπολης. Όχι μόνο για την καλή συνεργασία και γιατί χωρίς αυτόν τον αυτοδιοικητικό δεν θα είχαμε προχωρήσει με τον τρόπο με τον οποίο προχωράμε τη διαδικασία της διαχείρισης των απορριμμάτων. Και να τον ευχαριστήσω επίσης ότι παρά το γεγονός ότι φύσατε ένα βάρος εδώ η περιοχή, είναι ο καλύτερος όλων όσον αφορά στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Και η φερεγκαιότητα είναι κάτι το εξόχως σημαντικό για μας τους αυτοδιοικητικούς, όπου πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα. Το χρωστό αυτό να το πω δημόσια. Ήταν αυτονόητη η βοήθεια που προσέφερε ο Δήμος Τρίπολης όσον αφορά την υλοποίηση της μονάδας στην Παλαιόχουνη, ακριβώς γιατί είναι στην κατεύθυνση να επιληθεί ένα πρόβλημα, το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων που έχει ταλανίσει όλη την Πελοπόννησο και την Τρίπολη τα προηγούμενα χρόνια, εδώ και 30 χρόνια. Άρα προς την κατεύθυνση της λύσης αυτού του σοβαρού προβλήματος η βοήθεια του Δήμου ήταν δεδομένη. Από εκεί και πέρα όσον αφορά τη φερεγκαιότητα, εμείς κάνουμε μια προσπάθεια στο Δήμο Τρίπολης μέσα από την συνετή διαχείριση που κάνουμε, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετούμε τις υποχρεώσεις μας. Και εφόσον έχει υπογραφεί μια συμφωνία που ο Δήμος Τρίπολης, όπως και οι υπόλοιποι Δήμοι, οφείλουν για τη διαχείριση των απορριμμάτων κάποια χρήματα, ήταν σαφές και αυτονόητο ότι τις υποχρεώσεις μας τις εκπληρώνουμε όπως εκπληρώνουμε τις οικονομικές μας υποχρεώσεις προς όλους τους συνεργάτες του Δήμου. Πάμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση με μια ιστορική πρόκληση για την μαύρη θύελλα στο 16 του κυπέλου μας. Είμαστε στην άκρη της τηλεφωνικής επικοινωνίας στις 30. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Μια πραγματικά μεγάλη νίκη για την ομάδα της Καλαμάτας επί του Πανετολικού, της Super League 1. Μην ξεχνάμε, είναι διαφορά μιας κατηγορίας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Με 4-3 στα πέναλτι, μετά από ένα ισόπαλο 2-2 στην κανονική διάρκεια, μια άσφαιρη παράταση, γεμάτο παιχνίδι, αρκετές ευκαιρίες, κάποιες διαμαρτυρίες για τη διαιτησία, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Για την Καλαμάτα τα δύο γκολ της κανονικής διάρκειας πέτυχε ο Χρήστος Ρόβας, ο οποίος ήταν σήμερα πάρα πολύ καλός. Στα πέναλτι αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν σε θέση βολής ήταν ο Αρναρέλης, ο Πασάς, ο Μπόρχες και το τελικό 4-3 έκανε ο Μπακαγιώκο, ξεσηκώνοντας και την κερκίδα. Για τον Πανετολικό που παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων, οι πέντε εκτελεστές ήταν ο Σεγγέλια, Λιάβας, Πέδρο, Μόρση και Κολοβός. Στην επόμενη φάση η Καλαμάτα θα βρεθεί αναλόγως και το τι θα βγάλει τελικά η κλήρωση αντιμέτωπη με ομάδες ακόμη πιο ισχυρές, γιατί στην διαδικασία αυτή θα μπει ακόμη και ο Ολυμπιακός και ο Άρης. Είναι ακόμη πιο δύσκολα τα παιχνίδια. Mm-hmm. Αυτό το οποίο είπε ο Νίκος Αναστόπουλος μετά το τέλος του αγώνα είναι πως κρατά την καλή εμφάνιση, τα δείγματα που δείχνουν οι παίκτες μετά από όλη αυτή την προετοιμασία, και μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι το δεύτερο επίσημο παιχνίδι για την Καλαμάτα που ακόμη περιμένει τη Super League 2 να ξεκινήσει.
Ωραία. Σύστη, να σας ευχαριστήσουμε. Πάμε γρήγορα εμείς να παρακολουθήσουμε τις καλύτερες φάσεις, αλλά φυσικά και τα όσα έχουμε καταγράψει ως δηλώσεις. Πιο ψύχρεμη και αποτελεσματική, η ομάδα της Καλαμάτας κέρδισε στα πέναλτι τον Σούπερ Λιγκά, το Πανετολικό, με 4-3 και προχώρησε στους 16 του κυπέλου. Προβάδισμα στο σκορ για την ομάδα του Πανετολικού στο 30 λεπτό της αναμέτρησης με ένα μακρινό δυνατό σουτ του Φλόρες. Στο 35ο λεπτό του αγώνα η Καλαμάτα ισοφάρισε τον Πανετολικό σε 1-1 μετά από άψογη εκτέλεση φάουλ του Βασιλόγιαννη και κεφαλιά του Ρόβα. Λάθος εκτίμηση του Στεριάκη εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο ο Ρόβας που με πλασέ στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης ολοκλήρωσε την ανατροπή κάνοντας το 2-1. Στο 78ο λεπτό με ένα φοβερό μονοκόμματο βολέ εκτός περιοχής, ο Ντέιπι Φλόρες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Καλαμάτας ισοφαρίζοντας σε 2-2. Μετά την άσφαιρη παράταση όπου ο Στεριάκης είχε μια μεγάλη ευκαιρία στο 97 και ο Ταΐρης κατέβασε ρολά στο 107 διατηρώντας την ισοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες με τις καθοριστικές επεμβάσεις τους, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην διαδικασία των πέναλτι όπου ο μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Δημήτρης Ταΐρης. Ο goalkeeper της καλαματιανής ομάδας είπε δύο φορές όχι στα πέναλτι των αντιπάλων, μπλοκάροντας τα σουτ των Μόρσεϊ και Κολοβού, ενώ ο Στεριάκης είχε σταματήσει νωρίτερα τον Ρόβα. Για το τελικό, 4-3 υπέρ της ομάδας του Νίκου Αναστόπουλου, σκόρερ χρήστηκε ο Μπακαγιώκο. Εμείς το μόνο που θα κάνουμε είναι και που θα ζητήσω την πρόκληση αυτή να τη διαχειριστούμε σωστά και να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Εμείς δεν έχουμε στόχο το κυπέλλο, έχουμε στόχο το πρωτάθλημα. Τελικό κυπέλλο να παίξεις, εάν δεν πάρεις την κατηγορία, απέτυχες. Ο Πανετολικός είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αυτό το καιρό βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Άλλωστε το δείχνει και ο βαθμολογικός πίνακας της Super League 1. Δεν μας έκανε φάση. Τα δύο σουτ, τα δύο γκολ, τα οποία τα έκανε γκολ, προήρθαν από δική μας ολιγάλεπτη αργοπορία, θα έλεγα. Και το πρώτο γκολ και το δεύτερο που μπαίνει κάθε 10 χρόνια μπαίνει ένα τέτοιο γκολ. Εμείς όμως σε καμία περίπτωση, παρόλο που βρεθήκαμε και πίσω στο σκορ και ισοφαριστήκαμε, σε καμία περίπτωση δεν παρατήσαμε το παιχνίδι. Αντιθέτως, ανεβάσαμε στροφές με αποτέλεσμα, έστω και στην παράταση, να πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Από το σημερινό μάτς κρατάτε περισσότερο το πρώτο ή το δεύτερο ημίχρονο? Κρατάω συνολικά την απόδοσή μας, όλη, το σκεπτικό μας. Δείξαμε σε όλη την Ελλάδα τι ομάδα είμαστε. Έχουμε δυνατότητες να ανέβουμε, αλλά πρέπει να διαχειριστούμε σωστά, πάρα πολύ σωστά, την πρόκληση. Για να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα, εντάξει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Επειδή και σαν παίχτης όταν ήμουνα, αλλά και σαν προπονητής, το έχω βιώσει και ξέρω ότι πάντα από μια μεγάλη πρόκριση υπάρχει ένας εφησυχασμός. Εμείς θα προσπαθήσουμε τον εφησυχασμό αυτό να τον αφήσουμε στην άκρη, να δουλέψουμε, να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο, γιατί έχουμε πολύ μεγάλες δυνατότητες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχήν, να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους συμπαίκτες μου, σε όλη την ομάδα για όλη αυτή την προσπάθεια, σε όλο τον κόσμο που μας στήριξε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παρότι βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, καταφέραμε να το γυρίσουμε. Αν και δεχτήκαμε ένα γκολ πανομοιότυπο με το πρώτο, καταφέραμε εμείς στο τέλος να βγούμε νικητές από το γήπεδο και είναι κάτι το οποίο όχι είναι μόνο δικαίωση για όλη την εμφάνιση που δείξαμε σήμερα, αλλά και για όλη τη δουλειά που έχουμε κάνει όλες αυτές τις μέρες, αλλά και για την πρόκριση που είναι αφιερωμένη σε όλη την ομάδα, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την πόλη της Καλαμάτας. Η πορεία στη συνέχεια του κυπέλου για μας ένας είναι ο στόχος. Εγώ μιλάω πάντα ξεκάθαρα και ειλικρινά. Εντάξει.
είναι μόνο αν παίξω μια ομάδα πολύ δυνατή, να υπάρχει το οικονομικό όφελος, διότι όπως ξέρετε το πρωτάθλημα δεν έχει αρχίσει ακόμη και δεν έχει εισπραχθεί ούτε ένα ευρώ. Από πού δηλαδή, πληρώνει κάποιος άνθρωπος, δεν τυπώνει, πληρώνει, δουλεύει. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για την πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα που είχαμε σήμερα. Δείξαμε σε όλη την Ελλάδα ποια είναι η ομάδα μας. Δεν τα βάνει η σημερινή απόδοση. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στους παίχτες και την νίκη αυτή πρέπει όλοι μας να την αφιερώσουμε στον πρόεδρο. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις, όσα μοιράζεσαι, όσα δημιουργείς. Όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτης Trans. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Trans. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και συνεργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.